Αριστοτρίτη, 28 Μαΐου 2024. Πάει αυτό το μήνυμα. Είναι καλή babysitter για βρέφη και μικρά παιδιά το κινητό. Όχι. Δεν το λες τόσο κατηγορηματικά γιατί μπορεί να τη φας. Όχι. Έχω γιατί... μεγαλώσει τα παιδιά μου πλέον. <laughs> γιατί ξέρα μπαμπάδες οι οποίε έλεγαν εμένα το παιδί μου οθόνη κινητού ποτέ και μετά τις έχω δει σε τι να πω, σε βάφτιση, σε γάμο, σε κοινωνικέ εκδηλώσει, να το βάζουν μπροστά στα μούτρα του βρέφου ή του μικρού παιδιού του κυριτών, όχι, το κινητό. Μπα και το, Εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου. Μπορώ ελεύθερα να πω κατηγορηματικά όχι. Όχι. εντάξει. Ε, με ασφαλίσει από αυτήν τη συνθήκη. Οκ. Okay, διαβάζω το ερώτημα. Ωραία. Αγαπητή κυρία Θέκλη και δόκτωρα Αριστονίκη, πολύ ωραίο θέμα. Ήταν το θέμα παιδιά, έφηβοι και μέσα κοινωνική δικτύωση. Εγώ τώρα 31, στα 17 ήμουν ένα από τα δύο άτομα που δεν είχα social media στο Λύκειο. Δεν με ένοιαζε βέβαια. Αλλά βλέποντας τώρα ως εκπαιδευτικός και ως γενικός παρατηρητής, δηλαδή δεν έχει δικά της παιδιά κοπέλα, παρατηρεί τους άλλους. Βλέπω όλο ένα και πιο μικρά παιδιά να έχουν social media. Θα μπορούσε ίσω να γίνει ένα βίντεο για τη χρήση κινητού από γονεί στα παιδιά του από μηνών μέχρι 34 χρόνων απλώ για να σοπάσουν ή για να μπορέσουν να φάνε κτλ. Ε, το, ερώτημα, το ερώτημα είναι σαν να, μα σαν να μας προτρέπει να πούμε ότι επιτρέπεται. Όχι, απαγορεύεται αυτό θέλει να πει. Αφού λέει αυτή η ίδια όταν ήταν 17 χρονών. να γίνει ένα βίντεο για το σκοπό αυτό, δηλαδή σαν να μας πρόχνει για το σκοπό αυτό να πούμε ναι. Τέλος πάντων. Εγώ το κατάλαβα ότι είναι ενάντια. εναντίον. Οχι. Εντάξει. Και δεν το καταλαβαίνω. Ότι το βλέπει να το κάνουν και το κριτικάρει, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε αυτή θα πάει το πρόσεξε μην το πάθει. Ναι. Mm. Κοίταξε να δεις. Ε, δεν είναι καλό, δεν είναι υγιές. Δεν θα βοηθήσει το παιδί να του δώσουμε το κινητό να παίζει για να μας αφήσει ήσυχου. Ε, μπορούμε να δώσουμε άλλα πράγματα να παίζει που να είναι πιο επικοδομητικά. Φυσικά υπάρχουν και εγώ δεν ξορκίζω την τεχνολογία, είναι πολύ βοηθητική και υπάρχουν και εργαλεία ακόμα και εκπαιδευτικού τύπου αλλά και ψυχολογικού έτσι, ενδυνάμωσης που είναι ηλεκτρονικά. Αλλά αυτά έχουν έναν περιορισμό όπως έναν 20 λεπτό, έναν μισά αν δεν το πολύ 45 λεπτά. Λοιπόν, ε... Σε ποιε ηλικίε. Εγώ είμαι αρνητική γενικό, συγγνώμη μου, την γνώμη μου καταθέτω, άρρωστε γι' αυτό ρωτήθηκα. Ως ειδική παιδοψυχολόγος έχει κάθε να yes, σε αρνητικές yes, ε, μετεβρεφικές δηλαδή από ενός χρονού μέχρι δύο-δυόμισι δύο, ετών εγώ θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμο και σκόπιμον να δίνουμε στο μωράκι που χρειάζεται να του μιλήσουμε, χρειάζεται διάδραση για να μάθει να μιλά να μάθει να συμπεριφέρεται, να του δώσουμε το κινητό. Δεν θα του προσφέρει κάτι που δεν μπορεί να του προσφέρει ένα συμβατικό μέσο. Λοιπόν... Ε, από εκεί και πέρα όσο μεγαλώνει το παιδί Είναι καλό να κάνει μια προσεγμένη χρήση ε, Είμαι αρνητική στο να πηγαίνουμε σε ταβέρνε Και να δίνουμε ας πούμε, το παιδί, στο παιδί μας το tablet ή το κινητό Για να φάει ήσυχα και να μην μας α, 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 ανησυχήσει ε, Δεν μου αρέσει που το βλέπω Το βλέπεις ε, Το βλέπω συνέχεια Δεν υπάρχει ταβέρνα και εστιατόριο που να έχω πάει και να μην δω αυτό το πράγμα να συμβαίνει και με ενοχλεί που το βλέπω, γιατί εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή που διαδράει η οικογένεια. Ε, θα πούν τα νέα του, θα μιλήσουν. Μπορεί να είναι, είναι όμω και μια στιγμή. Τα... Να κάνουν <σχάσεις> λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί <σχάσεις> να είναι και μια στιγμή που μπορεί να έχουν βγει δύο ζευγάρια με τα παιδιά του έξω και τα παιδιά του να είναι τρελαμένα και να μην του αφήνουν. Να <σχάσεις> φροντίσουν να πάρουν τα στρατιωτάκια του, τα... ένα σωρό παιχνίδια περνάμε, κάσε κουβαλούσαμε για να παίξουν τα παιδιά μα ή να πάσει σε ένα εστιατόριο που είναι. Είναι, είναι α το πούμε, παιδο, παιδο... Όχι, περίμενε πώ να το πω, να μην ακουστεί κάπω. Είναι, είναι φιλικό προ παιδιά. Και επίση θα βγαίνουν χωρί τα παιδιά και να αφήνουν και τα παιδιά σε καμία μπέμπιση τερ. Πότε πότε. Οι οποίοι ναι, να είναι από τι Έχει εστιατόρια που έχουν αυλέ, που έχουν παιδότοπου, που έχουν κούνιε, που έχουν διάφορα πράγματα που μπορούν και τα παιδιά να περάσουν ωραία και οι γονεί να περάσουν ωραία. Υπάρχουν αυτά τα μέρη. Γιατί να πρέπει να του δώσουμε το παιδιά το κινητό ε, για να παίζουν και να μα αφήνουν ήσυχοι που δεν παίζουν, αποβλακώνονται βασικά κινητή. Ε, Ήξερε τη γνώμη μου, οπότε α πρόσεχε και δεν με έρθουν. Λοιπόν, ε, το λέω γιατί διαβάζω τώρα και μια, τελε, κάποιες τελευταίες έρευνες που με έχουν ε, ε, Για την προσοχή. Γιατί ε, έχει διαφανεί ότι οι άνθρωποι όσων εξελισσόμαστε γινόμαστε ρηχοί και επιφανειακοί. Και ο λόγος που, γίνεται, που γινόμαστε ρηχοί είναι γιατί δεν προλαβαίνουμε να εμβαθύνουμε σε καταστάσεις και γεγονότα. Δεν έχουμε χρόνο, διάθεση ε, για να το κάνουμε. Και υπάρχουν είναι μελέτες... Και πάρα πολύ πληροφορία και πολύ διάχυτη και... Α. Όταν είσαι μπροστά το... σε μια οθόνη, οι πληροφορίε mm -hmm. δεν είναι μόνο Είναι και οπτικέ, είναι και. Πάντα. πολύ Πολυσιτερή. Οπότε ο εγκέφαλο μα δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί όλο αυτό το υλικό και να εστιάσει την προσοχή του σε κάτι συγκεκριμένο. Άρα μαθαίνει την επιφάνεια να το παθαίνει. Yeah. Μαθαίνει πληθώρα. Οπότε όταν μαθαίνει την πληθώρα, μετά βαριέται εύκολα. Και όταν του δώσει κάτι συμβατικό, μονότονο για να εστιάσει την προσοχή του, δεν το θέλει. Γιατί έχει μάθει να έχει ήχου χρώματα, διάφορε διάφορες πληροφορίε και από Εν εδώ και από εκεί. Εν περιπτώσει το γεγονό ότι εγώ δεν θέλω να ακούω ραδιόφωνο ενώ κάνω δουλειέ ή ενώ κάνω κάτι άλλο, ε, δείγμα ότι βαθύνω. Εγώ δεν μπορώ να ακούω φασαρίε, δεν μπορώ να είναι, ακούω ραδιόφωνο, να είναι... ακούγεται το ήχο τη τηλεόραση στο βάθο. Δεν μπορώ να έχω περισπασμού, δεν θέλω. Ναι, είναι, είναι δείγμα υγεία αυτό το πράγμα. Ε, και επίσης είναι και το ότι όλα θέλουμε να κάνουμε γρήγορα. Ο εγκέφαλος μας ναι εξελίσσεται, αλλά είναι και ένας, έχει και ένας, ένας σημείο που δεν μας επιτρέπει να γίνει πιο γρήγορα. Γιατί αν γίνει πιο γρήγορα, δεν θα είναι σωστό, θα είναι επιφανειακό και δεν θα είναι η ανάγνωση και η κατανόηση και η αντίληψη του περιεχομένου, του κειμένου εκείνου ή του οποιοδήποτε ε, ε, και οποιαδήποτε κατάσταση δίνουμε προσοχή σε βαθμό που να μπορέσουμε να αποκομίσουμε πράγματα. Θα είναι από πάνω από πάνω. Άρα, ακόμη και αν είμαστε γονείς που έχουμε βρέφη, μικρά παιδιά, στο οποίο έχουμε δώσει κινητά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μπορούμε να πάρουμε μια συνειδητή απόφαση από εδώ και πέρα να δίνουμε πιο συμβατικά παιχνίδια και πιο συμβατικέ απασχολήσει στα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιχνίδι με κατασκευή αναλόγω τη ηλικία του, ή ένα παιχνίδι που είναι στα χέρια του, είναι ένα ξύλινο παιχνίδι, είναι ένα αρκουδάκι, κάτι το οποίο να είναι. Ε, να βοηθάει το παιδί να έρχεται πιο κοντά στη φύση του και πιο κοντά στην την ουσιαστική ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Δεν χάθηκε ο κόσμος από εδώ και πέρα. Μάλιστα, όχι, δεν χάθηκε ο κόσμο. Yeah. Προλαβαίνουμε yeah. σε οποιαδήποτε ηλικία yeah. ε, όταν δούμε. Γιατί έχουμε πολλά περιστατικά παιδιών εθισμένων ε, σε κοινωνικά δίκτυα, παιδιών εθισμένων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι κανονικό εθισμό όπω είναι όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι, άρα για να μπορέσουμε να το μετριάσουμε αυτό στην εφηβεία που το παιδί μα έτσι κι αλλιώ έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα μέσα. Ε, Μόνον του θα τα κάνει. Και πολλές... να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο να τον αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει μεγαλύτερη επιθυμία και αρέσκεια στο να εμβαθύνει παρά να βλέπει επιφανειακά πράγματα. Και να αναπτύξει τι γνωστικέ του ικανότητε, την κριτική του σκέψη, τον αναστοχασμό, το να μπορέσει να βλέπει ένα πράγμα πολύ να μην μένει στην, στην επιφάνεια. Εμένα, εμένα μου συμβαίνει πολύ συχνά και σε εργαστήρια που κάνω τώρα που κοντεύουν οι εξετάσει των παιδιών γυμνασίου και ηλικίου που του κάνουν εργαστήρια για το πώ να μάθουν καλύτερα, πώ να α, διαβάσουν. Σε ομαδικό επίπεδο ή ατομικό. σε ομαδικό, σε Αλλά και στους φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο, βλέπω ότι οι, πλέον οι μαθητέ θέλουν να μάθουν μόνο αυτά που θα πέσουν στι εξετάσει. Οτιδήποτε άλλο του πει που, που εσένα σου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, και χρήσιμο <συντήριο> και συναρπαστικό. και ενδιαφέρον <θυνευπαστικό. συντήριο> <συντήριο> για τον κάθε ε, άνθρωπο που στο μέλλον θέλει να, γίνει, ε, να ασχοληθεί επιστημονικά με τον κλάδο τη ψυχολογία ή γενικότερα θέλει να ασχοληθεί με κάποιον κλάδο επιστημονικό και πολύ όμορφο να τα μάθει κανεί. Και κάνει και πολύ κοπό να τα μάθει και να του τα δώσει έτσι με τρόπον έμπληκτο που να τα αντιλαμβανθούν και να τα καταλάβουν. Θα σου, Είναι μέσα στην ηλικυρία. Όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μα τα πει. Είναι ανησυχητικό αυτό, γιατί αυτό ο ενδυνάμει συνάδελφο αύριο. <laughs> τι θα κάνει ακριβώ, θα ξέρει μόνο αυτά που έπεσα στην ύλη. Ε, δεν θα μπορέσει να γίνει σωστό επιστήμονα, αν ενδιαφερόσουν μόνο για την, για την ύλη και όχι για το πραγματικό αντικείμενο που, σου, που επέλεξες να σπουδάσεις μετά από τόσα πολλά... Αξίζει μεγάλη συζήτηση αυτή και πώς επιλέγουμε τι ναι. θα σπουδάσουμε και πώς επιλέγουμε να θα σπουδάσουμε, που είναι συζήτηση για άλλες αριστοτρίτες, οπωσδήποτε. Νομίζω μας έχεις δώσει τα φώτα σου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη αριστοτρίτη που θα είναι η πρώτη του Ιουνίου. Αχ, τι ωραία. <laughs> Κοντά να τελειώνει το παρτίριο. <laughs> <laughs> Σε χαιρετώ, φιλιά. Bye. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah.